Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Όλα συνέβησαν νωρίς το απόγευμα στο ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο, στο ύψος του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Στο νέο τροχαίο ενεπλάκησαν 3 οχήματα, ένα φορτηγό, ένα αγροτικό και μία μηχανή, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε διερευνώνται. Γίνονται πάρα πολλά τροχαία, ναι. Πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας, γιατί στο 7 κάθαρο μπορεί καμιά φορά από εκεί που το περιμένεις πρέπει να προσέχουμε όλοι. Γιατί βλέπετε τι γίνεται. Και είναι αμαρτία από το Θεό. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το σενάριο ο οδηγός μοτοσυκλέτας 61 ετών να ένιωσε αδιαθεσία και να σταμάτησε στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Ο οδηγός του αγροτικού οχήματος φέρεται να σταμάτησε για να βοηθήσει τον 61χρονο και έπειτα, κατά πληροφορίες, το φορτηγό πέρασε στη Λέα και παρέσυρε τους 2 οδηγούς. Ήταν 60 χρονών, μου είπαν εδώ τα παιδιά. Ήταν λέει, είχε σταματήσει στην άκρη, δεν ένιωθε καλά, και ήρθε το αγροτικό να τον βοηθήσει. Και μια στιγμή ήρθε το φορτηγό και. Ο 61χρονος βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του φορτηγού. Άμεσα κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία που απεγκλώβησε τον οδηγό και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Όμως ο άνδρας είχε βρει φρικτό θάνατο. Ο οδηγός του αγροτικού οχήματος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο. Βρεθήκαμε για εμπλοκή σε τροχείο 3 οχημάτων, ενός φορτηγού, ενός αγροτικού και μιας μοτοσυκλέτας. Η συνδρομή της υπηρεσίας μέσα να απεγκλωβίσει τον οδηγό της μοτοσυκλέτας κάτω από το φορτηγό, το οποίο παραδώσαμε στο ΕΚΑΒ, χωρίς αισθήσεις του. Πόσες ήταν οι δυνάμεις που ήρθαν εδώ από την υπηρεσία σας? Ήρθανε 3 διασωστικά οχήματα. Τα τροχαία αποτελούν δυστυχώς ένα συχνό φαινόμενο, καθώς ο 61χρονος είναι το 4ο θύμα της ασφάλτου μέσα σε μόλις μια εβδομάδα στο νησί μας και το 31ο μέσα στο έτος. Βέβαια, φυσικό δεν είναι αυτό. Πρέπει να προσέχουμε. Πάρα πολύ κίνηση. Γίνεται χαμός τώρα, είναι καλοκαίρι. Τουρισμός, το ένα το άλλο, έχει.